Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζέιρ Μπολσονάρο, ξεκίνησε την εκστρατεία του για την επανεκλογή του στην προεδρία της χώρας από την ίδια πόλη όπου τραυματίστηκε σχεδόν σοβαρά πριν από 5 χρόνια. Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του, είπε ότι ήταν ευγνώμων στους γιατρούς που τον έσωσαν. Με κυριεύει η συγκίνηση που βρίσκομαι πίσω εδώ, στο χώρο που με οδήγησε σε μια αναγέννηση, για να μπορέσω να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας, που ήταν ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας. Η κούρσα στη μεγαλύτερη δημοκρατία της Λατινικής Αμερικής είναι μια σύγκρουση δύο ισχυρών υποψηφίων, με όλους τους υπολείπους να υστερούν στις δημοσκοπήσεις κατά πολύ. Η εκστρατεία του πρώην αριστερού προέδρου Λούλα Τα Σίλβα ξεκίνησε επίσημα σε εργοστάσιο της Volkswagen έξω από το Σάο Πάολο, εκεί όπου έγινε γνωστός ως ηγέτης του συνδικάτου τη δεκαετία του 1970. Εσείς, η κυβέρνηση Μπολσονάρο, ήσασταν αρνητές. Δεν πιστεύατε στην επιστήμη, δεν πιστεύατε στην ιατρική, δεν πιστεύατε στους κυβερνήτες. Απλώς πιστέψατε στο ψέμα σας. Γιατί αν υπάρχει κάποιος που διακατέχεται από το διάβολο, αυτός είναι ο Μπολσονάρο. Και οι δύο υποψήφοι συγκεντρώνουν δημόσια υποστηρικτές εδώ και μήνες, αλλά την Τρίτη ήταν η επίσημη έναρξη μιας μεγάλης εκστρατείας που, όπως λένε οι ειδικοί, μίας από τις πιο πολλωμένες εκστρατείες εδώ και δεκαετίες.